Καλησπέρα, είναι Πέμπτη, είναι εκπομπή ταξιδεύοντας στον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και το θέμα μας, έτσι επειδή ακόμη εμείς θεωρούμε ότι είναι καλοκαίρι, ο τίτλος της εκπομπής είναι ταξιδεύοντας με την σύμπλευση, με μια ομάδα η οποία ταξιδεύει στα κριτικά νησιά της χώρας μας, προσφέροντας, κάνοντας κοινωνικό έργο, προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες στους συμπατριώτες μας στα κριτικά νησιά, καθώς και με βοήθεια χορηγών δημιουργούν υποδομές σε σχολιά, και έχουν και ένα τρίτο σκέλος, το κομμάτι του πολιτισμού. Μας τα πει καλύτερα σε λίγο που θα συνδεθούμε η κυρία Παπαδοπούλου Περσεφόνη, μέλος της ομάδας της σύμβουλευσης. Πριν αρκετούς μήνες είχαμε εδώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας της σύμβουλευσης και είχαμε κάνει την πρώτη παρουσίαση. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που παρόλη τη δυσκολία των ημερών, που θα μας τα εξηγήσει η κυρία Παπαδοπούλου, θα είναι κοντά μας να μας πούν τι ακριβώς είναι η σύμπλευση, τι κάνουν, τι έχουν κάνει. Οπότε αναμείνετε στη συχνότητα του NSTV Live. Σε λίγο ξεκινάμε. Θα καλέσουμε μέσω Skype, θα είναι η σύνδεση. Αυτή τη φορά και θα έχουμε από κοντά να μας τα πει καλύτερα η κυρία Παπαδοπούλου. Και βέβαια, όπως κάθε φορά λέμε, ότι για κάθε θέμα που παρουσιάζουμε έχουμε κοντά μας το κατάλληλο πρόσωπο που μπορεί να μας βοηθήσει και να μας εξηγήσει το θέμα που παρουσιάζουμε. Ακούτε. Ναι, φυσικά, εσείς. Πολύ καθαρά. Καλησπέρα σας. Είναι κοντά μας να εξηγήσω στους αγαπητούς τηλεθεατές και φίλους εκπομπής. Είναι κοντά μας η κυρία Περσεφόνη Παπαδοπούλου, μέλος της ομάδας της σύμβλευσης, διαιτολόγος και διατροφολόγος, κλινική διαιτολόγος και διατροφολόγος, θα μας τα πει ακριβώς και θα μας εξηγήσει και λίγο για την ειδικότητά της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος. Εκτιμώ και ευχαριστώ επίσης όλη την ομάδα και το Διοικητικό Συμβούλιο που δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια επικοινωνία ξανά μαζί σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα λίγο να μας θυμίσετε ξανά και κυρίως τους ακροατές μας. Τι ακριβώς είναι η σύμβλευση? Λοιπόν, η σύμβλευση είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Αποτελείται από εθελοντές, γιατρούς, νοσηλευτές, οδοντίατρους και παιδιατρικές ειδικότητες, όπως είναι η δικιά μου. Προσφέρουμε στα κριτικά νησιά συνήθως δωρεάν εξετάσεις και υποστήριξη. Ο στόχος είναι να καλυτερεύσει να βελτιωθούν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, των κρατικών. Πολύ ωραία. Επειδή έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε, ξέρω ότι
καμία μέρα δεν πάει χαμένη στην ομάδα σας και όλο με κάτι ασχολείστε, είτε είστε σε κάποιο διάπλο, είτε ετοιμάζετε για κάποιο διάπλο. Ισχύει. Λίγο να μας πείτε ότι μετά την πανδημία, τι ακριβώς συνέβη όσο έχουμε να μιλήσουμε μαζί από το Γενάρη μέχρι σήμερα. Καταρχάς έγινε τον Μάιο που μας πέρασε, έγινε ο μεγάλος διάπλος που κάνουμε κάθε χρόνο. Έγινε από τις 5 μέχρι 15 Μαΐου ήταν η διάρκεια. Ήμασταν 11 φωτά, ήμασταν γύρω στους 90 εθελοντές, αλλά έκανα λάθος. Επισκεφθήκαμε τη ΣΥΚΙ, την ΚΑΣΟ, την ΤΥΛΟ. Αλλά θα κάνω λίγο χιούμορ. Ναι, ναι. Κινήθηκε σχεδόν ένα μικρό χωριό να πάει... Σταχτά. Είμαστε ένα μικρό χωριό, όντως. Γι' αυτό και θέλει κάθε φορά για να... Στα μικρά χωριά ή στα μικρά νησιά, παθαίνουμε σοκ όταν σας βλέπω. Κάνουμε απόφαση κανονική, ναι, ισχύει. Σύκυνος, Στήλος, Ξέριμος, Λέβη, Θακίναρος, Αμοργός και καταλήξαμε Σύκυνος Αγιακλιά. Κάναμε δηλαδή περίπου πάνω από 500 ναυτικά μίλια. Είναι να μην ξεκινήσετε εσείς δηλαδή. Είναι να μην ξεκινήσουμε. Ισχύει. Είμαστε 24 ειδικότητες, όπως σας είπα, από διάφορες ειδικότητες. Έχουμε συνήθως αγιοχειρούς, έχουμε γυναικοφυγό, ακτινολόγους, παιδιάτρους, ορεινά, γυναικολόγους, καρδιολόγους. Έχουμε το διάδυμα μας, υπάρχει ορθοδομικός και οι νοσηλευτές φυσικά που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδος. Και είναι και οι παρατηρικές ειδικότητες, είμαι εγώ σαν διδοχολόγος, είναι η χρονιά εξαιρετική ψυχολόγος και κάνουμε και πολλές δράσεις μαζί. Έχουμε αισθητικό, έχουμε φυσιοθεραπευτή, νομίζω αυτή είναι, δεν ξεχνάω κανέναν. Θα μας συγχωρέσει όποιος το ξεχνάμε, αλλά εμείς ευχαριστούμε όλους σας για την προσπάθεια και φαντάζομαι ότι σας περιμένουν κάθε φορά με αγωνία οι κάτοικοι των... ακριτικών νησιών και όχι μόνο. Με χαρά, πιο πολύ. Στην ουσία, εμείς αυτό που εισπράττουμε είναι η χαρά τους βλέπουν ξανά. Και επειδή με τα χρόνια... Να σας συναντήσουν. Έχουν δημιουργηθεί με τα χρόνια... Πηγαίνουμε και εγώ τελευταία τέσσερα. Πολλά χρόνια η σύμπλευση εκεί. Είναι σαν να ειδήσει ραντεβού και το περιμένουμε με χαρά κάθε φορά. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς επιστημόνων και όχι μόνο, γιατί μαζί σας τα 90 άτομα δεν είναι μόνο το επιστημονικό προσωπικό ή γιατροί, αλλά είναι και απλοί εθελοντές οι οποίοι συμβάλλουν στο... γιατί δεν είναι όλοι γιατροί. Για να συμβεί αυτό και να γίνει προετοιμασία. Τα λέω επειδή είχα διαβάσει γι' αυτό τα λέω. Χρειάζεται πολλά χέρια και όταν μου λέτε 90 άτομα, φαντάζομαι ότι βάζουν πλάτη πολλά άτομα για να εσείς και οι συνάδελφοί σας να παράγετε υπηρεσίες προς τους συνανθρώπους μας. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να είναι για θεραπεία, εκεί που υποστηρίζουν τον κόσμο δηλαδή, και να μπορούν να δώσουν μετά στους γιατρούς. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την φόρτωμα των μηχανημάτων που βαλάμε των ιδιωτίων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι οι καπετάνοι μας, που είναι πολύ αξιόλογοι και τους φτάνουν πάρα πολλά, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλο αυτό το κάνουμε το ταξίδι. Οπότε διάφορες ειδικότητες. Ναι, φυσικά. Πολύ ωραία. Μετά τον διάπλο υπήρχε μια προετοιμασία, γιατί θεωρώ ότι κάτι ετοιμάζεται αύριο μεθαύριο. Ναι, ναι. Αύριο ξεκινάει η αποστολή, η αποστολή που κάνουμε κάθε φθινόπωρο, πάμε τρεις μέρες σε ένα μέρος και σκεφτόμαστε πάλι για παροχή δωρεάν υπηρεσιών ιατρικών.
Αύριο λοιπόν πάμε στο δυτικό του άκρο της Λυγκράτειας που είναι τα Διαπόντια νησιά. Είναι η Ιερίχουσα, το Μαθράκι και η Ιωθωμή. Εγώ μην την Κέρκυρα περιμένω την ομάδα να έρθει να φτάσει αύριο το πρωί. Έχουμε ανταποκρίτη από την Κέρκυρα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είμαι από Βόρειο Ελλάδα, εγώ κατέβηκα σήμερα αναγκαστικά. Από πού κατέβηκατε? Από Θεσσαλονίκη ξεκίνησα. Έφτασα η Γουμενίτσα και από εκεί πήρα το παράδι και πέρασα απέναντι. Και περιμένω. Αυτό σημαίνει θέληση. Μπράβο σας για αυτό που κάνετε. Και θα ήθελα περισσότερο να μου πείτε ποια είναι ιδιαίτερα η συμμετοχή σας και η δράση που κάνετε μέσα στο, ή έχετε να κάνετε μέσα στην ομάδα και οι προσφερόμενες, ας το πω, υπηρεσίες εκτός αγωγικών. Καταρχάς, στο παιδιατρικό κομμάτι, πέρα από τα ιατρικά που κάνω και εγώ σαν κλινικός τροφολόγος, βλέπω κάποιους ανθρώπους που θέλουν και αυτοί να με δουν για να τους συμβουλέψω αντίστοιχα με αυτή την πάθηση που έχουν. Μαζί με την ψυχολόγο πολλές φορές κάνουμε ομιλίες. Ας πούμε, στο διάβολο κάναμε ένα διαβατικό εργαστήριο για την εικόνα σώματος. Παλιότερα έχω κάνει ομιλίες για θετικές διαταραχές, γιατί η αλήθεια στα ανάσα και τα λύκια υπάρχει κρυφό λίγο αυτό το αυτή η διαταραχή και τα παιδιά που είναι στα μακρυσμένα νησιά, δύσκολα έρχονται σε επαφή με αυτές τις πληροφορίες. Οπότε ήταν μια ευκαιρία δικιά μου να τους δώσω έτσι το ένασμα να ίσως να σκεφτούν κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό, να προβληματιστούν οι ίδιοι ή για κάποιον δικό τους άνθρωπο που μπορεί να πάσχει. Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο αυτά που κάνω είναι που κάθε χρόνο διαλέγω ένα παραμύθι που έχει να κάνει με τη διατροφή και το διαβάζω στα παιδάκια του δημοτικού νηπιαγωγείου. Οπότε αυτό είναι το πιο παιχνιδιάρικο κομμάτι της δουλειάς μου και το κάνουμε πολύ χαρά κάθε φορά. Σας έχει συμβεί από νέους παιδιά που είναι γυμνασίου ηλικίου να σας αναζητήσουν μέσω του διαδικτύου για περισσότερες πληροφορίες, γιατί είναι κάποιες ώρες που είστε στις περιοχές, αλλά ίσως να μην καλύπτονται και να θέλουν περισσότερες πληροφορίες ή γιατί τους κινήσετε το ενδιαφέρον, το κίνητρο να ψαχτούν περισσότερο? Ναι, και ναι, και εγώ και η... Και πέραν του διάπλου μια επικοινωνία με παιδιά ή και νέους ή και ενήλικες που θέλουν κάτι το περισσότερο να μάθουν ή έχουν κάποιες απορίες. Κοιτάξτε, προσωπική επαφή δεν μπορούμε να έχουμε. Λειτουργούμε στα πλαίσια της σύμπρευσης, έτσι. Δεν ξέρω το στοιχεία μας, κανείς δεν ξέρει που μπορεί. Μέσα από την ομάδα λοιπόν, μπορεί να στείλουν email στο Δελτα Σίγμα και από εκεί υπάρχουν τα email αναρτημένα νομίζω και από εκεί αυτοί μας φέρνουν σε επαφή και μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία με έναν συμβεί να μου πούν στις περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις και έχει γίνει αυτή η επικοινωνία. Το δύσκολο κομμάτι είναι όντως η παρασυμότητα των ραντεβού σε μένα και στην ψυχολόγο. Έχει νόημα να γίνεται σε τακτική βάση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το καταφέρουμε ακόμα να έχουμε έτσι ενημερώσεις ή επαφές με τα νησιά. Το προσπαθούμε όμως. Ό,τι μπορούμε σε αυτό το πλαίσιο που κάνουμε, για να είναι όσο καλύτερη η τιμή, όσο δυνατόν καλύτερη η παροχή των υπηρεσιών μας. Θα ήταν παράληψη όμως, θα σας πάω λίγο πίσω, να αναφέρουμε όμως και ένα άλλο κομμάτι που κάνει η σύμπληση, πέρα της ιατρικής βοήθειας, και το κομμάτι των υποδομών. Ναι, πολύ σημαντικό. Δύο λόγια γι' αυτό. Καταρχάς, τον προηγούμενο διάβολο, τελευταίο,
όλα τα έργα που έγιναν έγιναν με χορηγίες, έτσι. Και η συμμετοχή μας εμάς στους διάπλους είναι τα χρήματα δικά μας, έτσι ώστε όλες οι χορηγίες να μπορούν να γίνουν έργα στα νησιά. Έτσι στον διάπλο του προηγούμενο παραδώσαμε πολυγήπεδο στο αγροτικό σκάσου αλλά και στο γυμνάσιο στο φρύτη σκάσου. Δώσαμε ραδιολογικό υπέρηχο στο κέντρο υγείας Αμμουργού, επίσης υποδιτρικό εξοπλισμό και καρδιολογικό εξοπλισμό στο κέντρο υγείας Αμμουργού. Εξοπλίσαμε το γιατρό του στήλου. Δώσαμε ένα σάρθρο παραλία στην Ιταλία. Στα παιδιά επίσης δίνουμε σέντρο πολιτικής και κάθε φορά μιλάμε με τα διευθυντές σχολείων που το σκεφτόμαστε και μας λένε τι χρειάζονται. Πολλές φορές έχουν και λάπτοπ, σίγουρα αναλώσιμα και εκπαιδευτικό υλικό που χρειάζονται. Βασικά πράγματα που στα σχολεία στις μεγάλες πάρες υπάρχουν, είναι δεδομένα, στα κριτικά μας και μπορούμε να μην τα έχουν. Οπότε βοηθάμε και σε αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Οπότε ένα μπράβο στην ομάδα σας για το έργο, γιατί δεν είναι εύκολο το να βρεις χορηγούς, και ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στους χορηγούς, γιατί πρέπει να τους αλλά γενικότερα να πούμε μπράβο στους χορηγούς που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ όμως ξέρω ότι περνάτε και καλά. Δεν είναι μόνο. Έχει και ένα πολιτιστικό χαρακτήρα η προσπάθεια αυτή. Ισχύει κάτι τέτοιο? Έχει μερικές φορές και κάτι λέγια που γίνονται. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι των νησιών μας τιμούν ένα γεύμα συνήθως για να μας ευχαριστήσουν. Ναι, ας πούμε με ένα γλέντι που είναι γίνει σούς, που εκεί ο Δήμαρχος μας αγαπάει πάρα πολύ και αλλιώς, αλλά και στη Σικίνο ο Δήμαρχος μας αγαπάει πολύ και διοργανώνει κάτι έτσι γλέντια για την ομάδα. Αλλά και γλέντια, ξέρετε, το φαγητό και ένα καλαμπούρ, έτσι είναι πολύ παρελίστικο το κλίμα και μας αγαπάνε να πάμε, οπότε... Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Θα μας πείτε όμως και μια είδηση της τελευταίας στιγμής ότι σε προσωπικό επίπεδο επαγγελματικό κάτι ετοιμάζεται τον επόμενο διάστημα? Θα βγει κάτι στον αέρα? Είναι... Πέστε το εδώ γιατί δεν το μάθουν πολύ. 30-40 χιλιάδες κόσμο μας δεν είναι. Κάτι ετοιμάζεται. Γιατί... Εντάξει, δεν χρειάζεται να το εύσημα. Ναι, κάτι ετοιμάζομαι, αλλά εν καιρό. Γιατί καταλαβαίνω ότι είστε κι εσείς ανήσυχο πνεύμα, με λίγο που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, και από ό,τι έχω γνωρίσει και τον πρόεδρό σας, πολλούς χαιρετισμούς στον πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν είχατε το μικρόβιο, δεν θα είσαστε εκεί που είστε. Δεν θα κάνετε αυτά που κάνετε, δεν θα είστε κοντά σε αυτούς τους ομάδες. Από το Διοικητικό Συμβούλιο που δίνει το κίνητρο στην υπόλοιπη ομάδα, και αυτό καταλαβαίνω. Εγώ να ευχηθώ καλά ταξίδια και στα επόμενα. Ευχαριστούμε. Καλά. Καλή επιτυχία αυτό το τριήμερο. Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε στην επιστροφή σας να μάθουμε περισσότερα. Εμείς από πλευρά του να πούμε ότι πάντα η πόρτα του στούντιο του NSTD Live και της εκπομπής μας φάνε ανοιχτή. Η αγκαλιά μας είναι μεγάλη και επειδή κλείνουμε και 10 χρόνια ετοιμάζουμε και κάτι επαιτειακό και θα ήταν χαρά μας να ξαναβρεθούμε. Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη, να είσαι και εσείς καλά, γιατί αυτό χρειαζόμαστε σαν ομάδα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να γίνουν το έργο προς τα έξω, ώστε να έχουν τη χορηγή για να βοηθάμε βασικό στόχο. Στην ομάδα επικοινωνίας σας που μου έστειλε δελτίο τύπου και αμέσως
Είναι πολύ δυνατή. Να έχουμε αυτή την συνάντηση και να που όταν χρησιμοποιείται σωστά η τεχνολογία είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο που φέρνει τον κόσμο κοντά και μαθαίνουμε πολύ σημαντικά πράγματα και ιδιαίτερα για το έργο της ομάδας της σύμπλευσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας εύχομαι προσωπικά ό,τι καλύτερο, αλλά και στην ομάδα και στο ΔΣΤ με τα διδάσεις πολλούς χαιρετισμούς. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όπως ακούσατε, ήταν κοντά μας η κυρία Παπαβούλου Περσεφόνη, μέλος της ομάδας σύμπληψης, μια ομάδα η οποία είναι, αποτελείται μάλλον από εθελοντές αλλά και γιατρούς και παραιατρικό προσωπικό που προσφέρει υπηρεσίες στους συμπατριώτες μου στα αγγλικά νησιά και όχι μόνο, μέσα από χορηγίες δημιουργούν υποδομές, δημιουργούν πολύ καλές σχέσεις με τους κατοίκους των αγροτικών νησιών. Είναι μια επιπλέον προσφορά σε ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς αυτό να αναιρεί την πρωτοβουλία, συγγνώμη για την έκφραση, χωρίς να αναιρεί το ίδιο το κράτος, έρχεται παράλληλα να βοηθήσει και να προσφέρει υπηρεσίες η ομάδα της σύμπλευσης στους συμπατριώτες μας στα αγροτικά νησιά. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που είπα μάλλον και πριν, ότι κλείνουμε 10 χρόνια, είναι η περίοδος που ξεκινάουν οι εκπομπές μας και νιώθω μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε σένα ήταν χτες. Μπαίνουμε στη 10η χρονιά. Θα έχουμε πολλά θέματα να αναπτύξουμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Όπως είπατε, στον προηγούμενο κύκλο ήταν ένας κύκλος 20-22 εκπομπών με ενδιαφέροντα θέματα για το κομμάτι του τουρισμού, του πολιτισμού, αλλά και την κοινωνική προσφορά ατόμων και φορέων, όπως και σήμερα ξεκινήσαμε με την ομάδα της σύμπλευσης. Θέλω να πω ακόμη, το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Να κάνω μία αναφορά ότι φέτος είναι η χρονιά, η καλύτερη χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά από τα νησιά και την ευρύτερη περιοχή της χώρας μας έρχονται στην Αθήνα. Βλέπουμε από διάφορες χώρες τουρίστες, ξένους επισκέπτες στην Αθήνα. Έχουμε να τους προτείνουμε τα πολιτιστικά σημεία αναφοράς της πόλης της Αθήνας και στο κέντρο αλλά και ευρύτερα της Αθήνας, γιατί όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια υπάρχει φιλοσοφία τα ταξίδια εμπειρίας. Δεν είναι όπως παλιότερα λέγαμε ήλιος, θάλασσα και ελληνική κουζίνα. Έχουμε εξειδικευτεί στο κομμάτι του τουρισμού, στις μορφές του τουρισμού που έχουμε αναπτύξει και από την εκπομπή μας. Είμαστε οι πρώτοι που σηκώσαμε αυτό το θέμα ψηλά. Θεωρούμε ότι βάλαμε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται μορφές, διάφορες μορφές του τουρισμού. Είμαστε από τους πρώτους που αναγκάγαμε σε σημαντικό θέμα το κομμάτι πανδημία και πολιτιστικά σωματεία και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Είμαστε από τους πρώτους που αναγκάγαμε θέματα για τον πολιτισμό, για τον πολιτιστικό τουρισμό που μπορεί να αναπτυχθεί συνολικά
αλλά και σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε πόλη, γιατί έχει τη δικιά της εικόνα, τη δικιά της ιστορία, τα δικά της σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος να αναδείξει η κάθε περιοχή της χώρας μας. Αυτό το είδαμε φέτος, γιατί είδαμε, παραδείγματος χάρη, μεγαλύτερη κίνηση από πλευράς ξένων επισκεπτών και στην Ήπειρο, και στην Ενδοχώρα, και στην Ηπειρωτική, κάτι που είχαμε να το δούμε αρκετά χρόνια, πέραν της νησιωτικής, πέραν των νησιών μας, που δίνει το κίνητρο στην περιφέρεια, ευρύτερα στην περιφέρεια, να ψαχτεί περισσότερο, να τονίσει την πολιτιστική της ταυτότητα η κάθε περιοχή, η κάθε πόλη, να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, κάτι που γενικότερα έχουμε προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια να κάνουμε, παρουσιάζοντας αρκετές περιοχές από όλη την Ελλάδα, και νομίζω ότι ξεχωριστά αλλά και συνολικά μπορούμε να σκεφτόμαστε θετικά, χωρίς να υπάρχει το στοιχείο της υπερβολής, και για, και για την επόμενη χρονιά, μην πω για τις επόμενες χρονίες, θα είμαι υπερβολικός. Παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις διεθνείς καταστάσεις, πρέπει να έχουμε σκέψη. Θετική σκέψη, οριμότητα, στόχους, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, και ιδιαίτερα για τη χώρα μας, σκεφτόμαστε πολύ θετικότερα, γιατί και μπορούμε σαν λαός αλλά και σαν χώρα να αναπτυχθούμε περισσότερο και να έχουμε θετικά αποτελέσματα, όπως φέτος αποδεικνύεται από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Οικονομικών. Κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Θα σας περιμένουμε στην επόμενη, θα σας επιφυλάσσω μια έκπληξη, θα είναι πιο διαφορετικό το θέμα. Ετοιμαζόμαστε για θέματα που δεν έχουμε τολμήσει να αναπτύξουμε. Θα έχει να κάνει και λίγο με τον αθλητισμό, ίσως μπαίνω σε ένα χωράφι, όχι ιδιαίτερα, και θα δείτε. Να είστε όλοι καλά και προσοχή στον δρόμο. Καλημέρα.